Και εμεί πάμε κυρίε και κύριοι στο Γιώργο Ευγενίδη για να δούμε... Καλησπέρα Γιώργο. Την αγαπημένη μου στήλη στο δελτίο. Ερωτήσει, απαντήστε: Ότι είναι χιλιάδε τα ερωτήματα των πολιτών. Τη σήμερα είναι Και κάθε μέρα, σήμερα δημοσιεύτηκε και η κοινή υπουργική απόφαση, αν προκύπτουν νέα ερωτήματα. Πάμε Βάλαμε τώρα. κάτω τα ερωτήματα, διαβάσαμε το ΦΕΚ, Πάμε να σταχειολογήσουμε ορισμένα. Ποιοι δεν χρειάζονται βεβαίω μετακίνηση. Ό,τι ήσυχε και στην πρώτη καραντίνα, τα μέλη των σωμάτων ασφαλεία, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, οι ιατροί, οι νοσηλευτέ, το παραϊατρικό προσωπικό μετακινούνται χωρί βεβαίωση. Επόμενη ερώτηση. Η δικαιοσύνη θα λειτουργήσει ήταν μια γκρίζα ζώνη όλο το προηγούμενο διάστημα. Δεν θα λειτουργήσουν τα διοικητικά, τα πολιτικά και τα ποινικά δικαστήρια. Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσει για τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Είναι τα, ε, αυτά είναι που θα λειτουργήσουν τα, στην επόμενη κάρτα ναι, που θα ναι. δούμε. Πάμε τα αυτόφορα, η προσωρινή κράτηση, το γνωστό 18 μήνο και οι προσωρινές διαταγές. Άλλη ερώτηση. Έχω προγραμματίσει να μετακομίσω τι επόμενε μέρε. Πώ θα μπορέσω να το κάνω. Θα μπορέσετε με το ενοικιαστήριο του σπιτιού ή με το συμβόλαιο του νέου σπιτιού για να κάνετε την μετακίνηση. Έχουμε απαντήσει από χθε πώ θα έρθουν οι άνθρωποι που θα ναι, βοηθήσουν ναι, ναι. στη μετακίνηση. Επόμενη ερώτηση. Μπορώ να μετακινηθώ για να φροντίσω ζώα. Ναι, βεβαίω είχε προβλεφθεί. υπάρχει ακόμα από την ιστοσελίδα τη ΚΕΔΕ, μία έγγραφή βεβαίωση τη συμπληρώνετε, μετακινήστε στην περιφερειακή ενότητα. Ένω... Να πάει στο κτηνίατρο το, το σκύλο. Όχι ε, μόνο. Όχι. Μπορεί ναι. να από τη Νέα Σμύρη, να πά να τα ένα ζωάκι που Ah, στο μαραθώνα, πολύ, πολύ σημαντικό. Μέσα στην ίδια περιφερειακή Πάμε, ενότητα. Πώ κινούνται οι υπάλληλοι μεταφορικών και διανομή, διότι θα ανθίσει πάλι το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ναι, ναι. Οι άνθρωποι κινούνται και διαπεριφερειακά, με δελτίο κίνηση και τη βεβαίωση του εργαζομένου. Επόμενο ερώτημα. Μπορώ να μεταφέρω έναν συγγενή μου στο αεροδρόμιο. Έχω πάρει 15 ερωτήματα από το πρωί. Τέτοια. Επικοινωνήσαμε με αρμόδια πηγή. Με το SMS, την επιλογή 4, μα διευκρίνησαν ότι πρέπει να το κάνουν πρώτου βαθμού συγγενεί. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και με ένα αντίγραφο του εισιτηρίου για να είναι σαφέ ότι ο άνθρωπο πετάει. Πάμε στο επόμενο. Πώ θα ταξιδέψω με το πλοίο. Βεβαίω η μόνιμη κατοικία για του κατοίκου. Βεβαίω η εργασία φιλοπορία. Δεν αλλάζουμε νομό όμω παρά μόνο να επιστρέφουμε στη μόνιμη έτσι, κατοικία μα. Έτσι ακριβώ. Επιτρέπεται η μεταφορά συγγενού συντρόφου στην εργασία. SMS νούμερο 4. Βεβαίω η του ανθρώπου που συνοδεύουμε. Τελευταία ερώτηση. Μένουμε χωριστά με τον τη σύντροφό μου πώ θα βρεθούμε. Ε, δεν προβλέπετε, Νίκο, δεν προβλέπετε. Εδώ είναι δύο οι επιλογέ. Ή παίρνει τη σοβαρή απόφαση ή αντέχει η σχέση. Εκτό σεναρίου, πρώτον, ατομική άθληση. Υπάρχει α, σύγχυση. Να το ξαναπούμε, είναι δύο. Ένα και ένα σε απόσταση 1,5 μέτρου. Και αν είναι σε κάποιο αθλητικό χώρο, σε ένα γήπεδο, ανοιχτό, τρει και ο προπονητή. Ναι, αυτό είναι σωστό. Πρόστιμο για εκκλησίε. Ένα λεπτό, σύγνω, για την άθληση παραμένει ακόμα γκρίζα ζώνη, διότι το απόγευμα Παραλίγο να πάμε ε, άθληση εντό των ορίων του Δήμου μας. Εν τέλει αυτό έφυγε από την εικόνα, άρα ακόμα είναι ασαφέ πού αθλούνται ατομικά ε, διάφοροι άνθρωποι που θέλουν να αθληθούν. Παραμένει βεβαίω το όριο των τριών ανα ομάδα. Πάμε με δούμε πρόστιμο σε εκκλησίε. Πρόστιμο σε εκκλησίες, 1.500 ευρώ είναι τσουχτερά τα πρόστιμα για τον κατά τον νόμο υπεύθυνο και αν δεν βρεθεί ο κατά τον νόμο υπεύθυνο, οι ιερεί οι οποίοι λειτουργούν παράτυπα. Επόμενο πρόστιμο. Διοργανωτέ συναθρήσεων. Τα πάρτι, τα περίφημα και δημοσίω και ιδιωτικό. 3.000 ευρώ. Αυτή είναι η πρώτη παράβαση. Μετά έχει κι άλλη. 5.000 ευρώ. Μέσα μεταφορά, όχι για μάσκα, για τον συνοστισμό 150 ευρώ και για τη μάσκα, όπως το ανέφερε και εσύ νωρίτερα με τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο, μέσα έξω 300 ευρώ. Κύριε Ρογκονίδη, να σα ευχαριστήσουμε.